κανονικά πήγαν όλοι. Εμείς είχαμε και τα μέτρα μας, τα είχαμε πάρει. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα. Είχαμε και μάσκα, είχαμε και γάντια. Τα φορούσαμε σε όλη τη διαδρομή. Εκεί στο αεροδρόμιο μας ήταν αυτοί που είναι σαν αστροναύτες δημένοι. Και με μάσκες, με θερμόμετρα, μας με θερμομέτρησαν. Δεν περάσαμε και τίποτα. Όλος ο κόσμος που κατέβαινε από το αεροπλάνο το ίδιο πράγμα το βάλανε να κάνει. Επειδή ερχόταν η πτήση από την Ιταλία, δεν ξέρω αν όλα τα αεροπλάνα τα κάνουν έτσι. Εμείς ήμασταν από τα πρώτα που φτάσαμε. Μας περάσαν από αυτόν τον έλεγχο. Γράψαμε ένα χαρτί στο οποίο περιγράψαμε πού πάμε. Ναι. Τα στοιχεία μας, τηλέφωνα και πού πάμε, πού θα μείνουμε για να γνωρίζουν και μετά μας θερμομετρήσανε και μας άφησαν να φύγουμε. Μάλιστα. Μετά από την Κατάνια πετάξατε στη Σόφια, σωστά? Εμείς κατευθείαν στη Σόφια, ναι. Στην Ιταλία καθόλου δεν έχει έλεγχο, βασικά εκεί που ήμασταν εμείς. Ναι, ναι. Επειδή όλα λειτουργούσαν κανονικά, τα σχολεία, τα καρναβάλια τους, οι γιορτές τους, τα παράκια, τα ρεστοράν, όλα ο κόσμος, ούτε μάσκες φορούσε, τίποτα. Τίποτα. Δεν συνέβαινε κάτι. Αν δεν μας τρόμαζαν από εδώ από την Ελλάδα, ούτε θα είχαμε πάρει είδηση τι γίνεται, να πω την αλήθεια. Μάλιστα. Αλλά υπήρχε ένας πανικός γενικότερο. Και εκεί στο αεροδρόμιο δεν υπήρχε κάτι, δεν μας έλεγξε κανείς. Απλώς εδώ στη Σόφια, επειδή το αεροπλάνο ήρθε από την Ιταλία, είχαν αυτά τα επιπλέον μέτρα. Δηλαδή μας βάλαν να πληρώσουμε το χαρτί και έλεγξαν τη θερμοκρασία όλων μας. Μάλιστα, ήταν φυσιολογική όσο ίσως αν κάποιος, ναι. Αν κάποιος είχε ίσως πυρετό, το κρατούσαν, δεν γνωρίζω. Δεν είδα κανέναν να κρατάνε από την πτήση μας, αλλά το αεροπλάνο σχεδόν ήταν άδειο το μισό και παραπάνω, δεν είχε και κόσμο. Μάλιστα. Τώρα ο κόσμος αποφεύγει και δεν πολύ ταξιδεύει. Εντάξει, κάποια παιδιά ανησυχούσαν γιατί οι γονείς τους μετέδωσαν, αν και προσπαθούσαν να τους καθησυχάσουν ότι δεν συμβαίνει κάτι. Αλλά οι γονείς είχαν ένα φόβο, γιατί όταν είσαι μακριά και είναι το παιδί σου, καταλαβαίνετε, ανησυχείς ακόμη περισσότερο, γιατί είναι αυτό σου και τόσο δεν φοβάσαι. Δεν μπορούσαν να έχουν εικόνα εμείς ότι εκεί δεν γινόταν κάτι, δεν συνέβαινε κάτι. Και μάλιστα και στο δήμαρχο που μας πήγανε και στο σχολείο που μας λέγανε οι συνάδελφοι, ότι πολλά από αυτά που κυκλοφορούν δεν είναι και αληθινά. Δηλαδή λέγανε για ένα κρούσμα στο Παλέρμο, αλλά αυτοί λέγανε ότι είναι fake news, δεν ήταν πραγματικό. Τώρα ποιο να πιστέψεις δεν ξέρουμε, τι να πω τώρα. Ποιο λέει αλήθεια, ποιο λέει ψέματα. Απ' τη μια έχεις ένα φόβο μέσα σου, λες πω, άμα είναι αληθινό όλα αυτά που ακούγονται και αυτά που βλέπουμε στις ειδήσεις, πραγματικά κινδυνεύουμε πάρα πολύ. Έτσι πήγαμε και έτσι θα γυρνούσαμε. Α, μάλιστα. Απλώς γυρίσαμε, ναι, νωρίτερα, για να γλιτώσουμε όλη το άγχος και εμείς και οι οικογένειες, γιατί κάθε μέρα ήταν μαρτυρική, δηλαδή πραγματικά. Τόση αγωνία, τι θα γίνει, μήπως γίνει κάτι και εκεί στην περιοχή που ήμασταν, μήπως δεν μπορέσουμε να φύγουμε. Εντάξει, πολλά σκεφτήκαμε όλες αυτές τις μέρες.